Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Στο βίντεο αυτό θα μάθουμε να πλέκουμε αυτή την όμορφη καλοκαιρινή πλέξη, η οποία κάνει για εσάρπες και καλοκαιρινές μπλούζες. Σε επόμενο βίντεο θα δούμε πώς θα πλέξουμε και την μπλούζα, ήδη αυτό εδώ είναι ένα μέρος της μπλούζας που βλέπουμε εδώ πέρα. Το νήμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το καρτοπού, μισό λεπτάκι λίγο, είναι το καρτοπού, το 4 εποχές που μας έχει στείλει η Μέρη Πενταφρονή μου για να δοκιμάσουμε. Και πλέκουμε και με βελονάκι νούμερο 4. Το νήμα αυτό είναι το ίδιο ακριβώς νήμα που έχουμε χρησιμοποιήσει για να φτιάξουμε και την πλέξη ανανά. Είναι 50% βαμακερό, 50% ακριλικό. Και όπως είπα και νωρίτερα, πλέκουμε με βελονάκι νούμερο 4. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε να δημιουργούμε την πλέξη, πάμε να δούμε λίγο τα πολλαπλάσια. Και τα πολλαπλάσια για να δημιουργήσουμε αυτή την όμορφη πλέξη είναι πολλαπλάσια του 16 συν 4. Να δούμε λίγο πώς βγαίνουν τα πολλαπλάσια του 16. Βλέπουμε εδώ πώς είναι η πρώτη σειρά, κάτω-κάτω. Βλέπουμε ότι έχουμε 2 ποδαράκια, αλυσίδες, 6 ποδαράκια, αλυσίδα πάλι. Εδώ ξανά, 2 ποδαράκια, αλυσίδα, 6 ποδαράκια, αλυσίδα. Συνεχίζουμε, 2 ποδαράκια, αλυσίδα, 6 ποδαράκια, αλυσίδα. 2 ποδαράκια, αλυσίδες, 6 ποδαράκια, αλυσίδες. Ξανά πάλι, 2 ποδαράκια, αλυσίδες, 6 ποδαράκια, αλυσίδες και μας μένουν 2 ποδαράκια στο τέλος, τα οποία δεν είναι μέρος των πολλαπλάσιων. Και έχουμε πολλαπλάσια του 16 γιατί, για να φτάσουμε από τα 2 ποδαράκια μέχρι εδώ, μέχρι πριν ξεκινήσουμε τα επόμενα 2 ποδαράκια, έχουμε συνολικά 16 πόντους. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6... Έχουμε 4 αλυσίδες στη μέση, οπότε 6 και 6 ποδαράκια 12 και 4 αλυσίδες μετά από τα 6 ποδαράκια, συνολικά 16 πόντοι. Και το σχέδιο, το μοτίβο ξαναξεκινάει από τα επόμενα 2 ποδαράκια. Οπότε 2 ποδαράκια και 4 αλυσίδες 6 και 6 ποδαράκια 12 και 4 αλυσίδες 16. Και το συν 4 που έχουμε στο τέλος είναι τα 2 ποδαράκια που μας μένουν στο τέλος. Και δεν είναι μέρος των πολλαπλάσιων, αλλά θέλουμε να είναι μέσα στο σχέδιό μας για να βγει σωστό. Γιατί ενώ ξεκινάμε από τα 2 πρώτα ποδαράκια και φτάνουμε μέχρι εδώ, αυτό είναι μέρος των πολλαπλάσιων. Τα 2 ποδαράκια μέχρι τις αλυσίδες. Ξανά 2 ποδαράκια μέχρι τις 4 αλυσίδες, 2 ποδαράκια μέχρι τις 4 αλυσίδες. Αλλά τα τελευταία 2 ποδαράκια δεν είναι μέσα στα πολλαπλάσια. Οπότε έχουμε πολλαπλάσια του 16 συν 2. Και οι επιπλέον 2 πόντοι είναι επειδή η πρώτη σειρά δημιουργείται με ποδαράκια, οπότε από τους συνολικούς πόντους που θα βάλουμε θα έχουμε 2 πόντους λιγότερους επειδή ξεκινάμε με ποδαράκια. Γι' αυτό και προσθέτουμε 2 ακόμα πόντους στο τέλος. Γι' αυτό έχουμε πολλαπλάσια του 16 συν 4. Πάμε να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε την πλέξη μας. Πάμε λοιπόν να πλέξουμε. Παίρνω κλωστή και πάμε να πλέξουμε μέσα στην τέταρτη αλυσίδα. 1, 2, 3, 4. Βάζουμε το βελονάκι μας και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Έχοντας κάνει αυτό, έχουμε τα 2 πρώτα μας ποδαράκια, γιατί οι 3 αλυσίδες που χρησιμοποιήσαμε για να γυρίσουμε το πλεκτό μας δίνουν το πρώτο μας ποδαράκι και το ποδαράκι που πλέξαμε μέσα στην τέταρτη αλυσίδα μας δίνουν το δεύτερο ποδαράκι. Θα πλέξουμε 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Τώρα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε είναι, πριν ξεκινήσετε το πλεκτό σας, θέλω να δείτε το βίντεο, να δείτε τις πρώτες 7 σειρές του πλεκτού και να σημειώσετε κάτω τι κάνουμε σε κάθε σειρά, γιατί μόλις ολοκληρώσουμε την 7η σειρά, εγώ θα κλείσω το βίντεο και θα το ξανανοίξω πάλι όταν θα φτάσουμε στο σημείο που πρέπει να κόψουμε για το V στο λαιμό. Και θα επαναλαμβάνουμε τις σειρές 2 μέχρι την σειρά 7. Οπότε το σχέδιο θα επαναλαμβάνεται από την 2η μέχρι και την 7η σειρά. Θα επαναλαμβάνεται το σχέδιο ξανά και ξανά. Γι' αυτό θέλουμε να σημειώσουμε κάτω τα βήματα ακριβώς που κάνουμε από την 2η μέχρι και την 7η σειρά. Και έτσι δεν θα μπερδευτούμε και δεν θα χρειάζεται να βλέπετε συνέχεια το βίντεο για να κάνετε τα βήματα. Οπότε έχουμε πλέξει 5 αλυσίδες. Θα μετρήσουμε 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, θα μπούμε μέσα στην 5η, 1, 2, 3,
4-5, θα βάλουμε το βελονάκι μας στην πέμπτη αλυσίδα και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι και από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε έναν από τους επόμενους 5 πόντους. Οπότε, αυτό εδώ ήταν το πρώτο ποδαράκι και πλέγουμε από έναν πόντο μέσα στους επόμενους 5 πόντους, θα έχουμε συνολικά 6 ποδαράκια στη σειρά δηλαδή. Οπότε, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα πλέξουμε πάλι 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες, συγγνώμη. 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. Θα αφήσουμε 4 αλυσίδες πάλι από το γαϊτανάκι μας και θα βάλουμε το βελονάκι μας στην πέμπτη. Οπότε 1, 2, 3, 4, βάζουμε το βελονάκι μας στην πέμπτη αλυσίδα και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι και άλλο ένα ποδαράκι στον επόμενο πόντο. Θα πλέξουμε πάλι 5 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5. Θα αφήσουμε πάλι 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Βάζουμε το βελονάκι μας στην πέμπτη και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι και άλλο ένα ποδαράκι για τους επόμενους 5 πόντους. Θα έχουμε συνολικά δηλαδή 6 ποδαράκια πάλι, το πρώτο ποδαράκι αυτό που πλέξαμε και από έναν πόντο μέσα στις επόμενες 5 αλυσίδες. Οπότε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το σχέδιό μας φαίνεται έτσι σε αυτό το σημείο, οπότε αυτό που κάνουμε είναι πλέκουμε πάντα 5 αλυσίδες, 5 αλυσίδες στον αέρα σε αυτή τη σειρά, πάντα αφήνουμε 4 αλυσίδες και πλέκουμε ένα λάκ. Στη μία πλέκουμε 2 ποδαράκια, την άλλη πλέκουμε 6 ποδαράκια. Οπότε πλέκουμε 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα, θα αφήσουμε 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, βάζουμε το βελονάκι μας στην πέμπτη και θα πλέξουμε 2 ποδαράκια. 1 και άλλο ένα ποδαράκι στον επόμενο πόντο. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες. Μετράμε πάλι 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, βάζουμε το βελονάκι μας στην πέμπτη. Και τώρα θα πλέξουμε 6 ποδαράκια στη σειρά. Αυτό ήταν το πρώτο. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Αφήνουμε 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, βάζουμε το βελονάκι μας στην πέμπτη και θα πλέξουμε 2 ποδαράκια στη σειρά τώρα, οπότε αυτό ήταν το πρώτο και άλλο ένα ποδαράκι στην επόμενη αλυσίδα, οπότε έτσι φαίνεται το σχέδιό μας μέχρι τώρα και συνεχίζουμε 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα, αφήνουμε 4 αλυσίδες από το πλεκτό μας. Οπότε 1, 2, 3, 4, βάζουμε το βελονάκι μας στην πέμπτη και θα πλέξουμε 6 ποδαράκια στη σειρά τώρα. Οπότε 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5. Αφήνουμε 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Βάζουμε το βελονάκι μας στην πέμπτη και θα πλέξουμε 2 ποδαράκια στη σειρά τώρα.
Ένα και άλλο ένα ποδαράκι στον επόμενο πόντο. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε αλυσίδες. Αφήνουμε τέσσερις αλυσίδες από το πλεκτό. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Βάζουμε το βελονάκι μας στην πέμπτη. Και θα πλέξουμε τώρα έξι ποδαράκια στη σειρά. Οπότε, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Πλέκουμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε αλυσίδες στον αέρα. Αφήνουμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Βάζουμε το βελονάκι μας στην πέμπτη και πλέκουμε ένα ποδαράκι και ένα ποδαράκι στην τελευταία αλυσίδα. Και έτσι φαίνεται το πλεκτό μας σε αυτό το σημείο. Τώρα, από εδώ και πέρα, από την δεύτερη μέχρι και την έβδομη σειρά, θέλω να κρατήσετε σημειώσεις, γιατί θα επαναλαμβάνονται αυτές οι σειρές συνέχεια μέχρι να ολοκληρώσουμε το πλεκτό μας. Αν θέλετε για να αλλάξετε σειρά, μπορείτε να πλέξετε τρεις αλυσίδες, οι οποίες ισοδυναμούν σαν το πρώτο μας ποδαράκι. Εγώ πλέκω πάντα μία αλυσίδα. Αν πλέξετε τρεις αλυσίδες, θα βάλετε το βελονάκι σας από το δεύτερο ποδαράκι να ξεκινήσετε, γιατί οι τρεις αλυσίδες μας δίνουν το πρώτο ποδαράκι. Εγώ πλέκω μία αλυσίδα και θα βάλω το βελονάκι μου στο πρώτο ποδαράκι και θα πλέξω ένα ποδαράκι. Ένα ποδαράκι στο δεύτερο ποδαράκι. Θα πλέξουμε μία, δύο, τρεις αλυσίδες. Θα αφήσουμε μία, δύο, τρεις αλυσίδες και θα βάλουμε το βελονάκι μας στην τέταρτη και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι. Βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στην αλυσίδα, όχι από κάτω. Σε κάποια σημεία θα βάζουμε το βελονάκι μας από κάτω, αλλά τώρα θα βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στην αλυσίδα. Οπότε έχω πλέξει τρεις αλυσίδες, αφήνω μία, δύο, τρεις. Βάζω το βελονάκι μου στην τέταρτη και θα πλέξω ένα ποδαράκι. Στην επόμενη αλυσίδα θα πλέξω ένα ποδαράκι. Επάνω στο πρώτο ποδαράκι θα πλέξω ένα ποδαράκι. Και στο επόμενο ποδαράκι θα πλέξω πάλι ένα ποδαράκι. Οπότε έχουμε πλέξει τέσσερα ποδαράκια στη σειρά. Θα πλέξω μία, δύο αλυσίδες, θα αφήσω ένα, δύο ποδαράκια και θα πλέξω από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο για τα επόμενα, για τους επόμενους τέσσερις πόντους, από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε πόντο. Οπότε αφήνω ένα, δύο πόντους και ξεκινάω από τον τρίτο και πλέκουμε από ένα ποδαράκι στους επόμενους τέσσερις πόντους. Ένα, 2. Τώρα πάμε στον επόμενο πόντο που είναι η αλυσίδα. 3. Και στην επόμενη αλυσίδα. 4. Τώρα θα πλέξουμε 7 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θα περάσω επάνω από αυτές τις αλυσίδες, πάνω από 1, 2, 3 αλυσίδες. Θα περάσω πάνω από τα 2 ποδαράκια. Θα περάσω επάνω από τις επόμενες 1, 2, 3 αλυσίδες. Και θα βάλω στην επόμενη αλυσίδα το ποδαράκι μου, το βελονάκι μου, στην τέταρτη δηλαδή. Και θα πλέξω ένα ποδαράκι. Οπότε έχουμε περάσει επάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες. Από τα 2 ποδαράκια και από 3 αλυσίδες μετά από τα 2 ποδαράκια και έχουμε βάλει το βελονάκι μας στην τέταρτη αλυσίδα και έχουμε πλέξει ένα ποδαράκι. Στην επόμενη αλυσίδα βάζω το βελονάκι μου και πλέκω πάλι ένα ποδαράκι και από ένα ποδαράκι στους επόμενους 2 πόντους. 3, 4, έχω πάλι 4 ποδαράκια δηλαδή. 1, 2 αλυσίδες, περνάω επάνω
Από τους επόμενους 2 πόντους, έναν, δύο, βάζω το βελονάκι μου στον 3ο πόντο και θα πλέξω από ένα ποδαράκι μέσα στους επόμενους 4 πόντους. Οπότε, ένα, στο επόμενο ποδαράκι, 2, στην αλυσίδα τώρα, 3 και στην επόμενη αλυσίδα, 4. Πλέκουμε πάλι 7 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Περνάω πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Περνάω επάνω από τα επόμενα 2 ποδαράκια. Περνάω επάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Βάζω το βελονάκι μου στην 4η και θα πλέξω από ένα ποδαράκι στους επόμενους 4 πόντους. 1, στον επόμενο πόντο που είναι η επόμενη αλυσίδα. 2, στον επόμενο πόντο. 3 και στον επόμενο πόντο. 4. Πλέκω 2 αλυσίδες. 1, 2. Αφήνω τα επόμενα 2 ποδαράκια και ξεκινάω από το 3ο και θα πλέξω από ένα ποδαράκι στους επόμενους 4 πόντους. Ο πρώτος αυτός που ξεκινάω τώρα. 1, ο επόμενος πόντος. 2, επόμενος πόντος που είναι και η αλυσίδα. 3 και στην επόμενη αλυσίδα 4 και έτσι φαίνεται το πλεκτό μας μέχρι αυτό το σημείο. Πλέκουμε πάλι 7 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Περνάω επάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Περνάω επάνω από τα επόμενα 2 ποδαράκια. Περνάω επάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Βάζω το βελονάκι μου στην 4η αλυσίδα και θα πλέξω από ένα ποδαράκι μέσα στους επόμενους 4 πόντους και ο πρώτος είναι αυτός που θα πλέξω τώρα. 1, στον επόμενο πόντο που είναι και πάλι αλυσίδα. 2, στον επόμενο πόντο που είναι ποδαράκι. 3, στον επόμενο πόντο που είναι ποδαράκι. 4. Πλέκω 2 αλυσίδες στον αέρα. Αφήνω τους επόμενους 2 πόντους. Πάω στον 3ο και θα πλέξω από ένα ποδαράκι στους επόμενους 4 πόντους πάλι. Ο πρώτος είναι αυτός που θα πλέξω τώρα. 1. Στον επόμενο πόντο. 2. Στον επόμενο πόντο που είναι και η αλυσίδα. 3. Και στον επόμενο πόντο που είναι πάλι αλυσίδα. 4. Πλέκουμε πάλι 7 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Περνάω πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Περνάω επάνω από τα επόμενα 2 ποδαράκια, 1, 2. Περνάω επάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Βάζω το βελονάκι μου στην 4η αλυσίδα και θα πλέξουμε από ένα ποδαράκι μέσα στους επόμενους 4 πόντους. 1. Στον επόμενο πόντο που είναι και αλυσίδα. 2. Στον επόμενο πόντο που είναι ποδαράκι. 3. Και στον επόμενο πόντο πάλι που είναι ποδαράκι. 4. 1. 2 αλυσίδες στον αέρα. Αφήνουμε τους επόμενους 2 πόντους. Και θα βάλω το βελονάκι μου στον 3ο πόντο. Και θα πλέξω ένα ποδαράκι. Και άλλο ένα ποδαράκι στους επόμενους 3 πόντους. Οπότε 1, 2, στον επόμενο πόντο που είναι αλυσίδα, 3 και στον επόμενο πόντο που είναι αλυσίδα, 4. Τώρα, έτσι όπως ξεκινήσαμε τη σειρά, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα την τελειώσουμε, θα πλέξουμε 3 αλυσίδες δηλαδή, 1, 2, 3, θα περάσω επάνω από τους επόμενους 1, 2, 3 πόντους και θα βάλω το βελονάκι μου επάνω στον επόμενο πόντο που είναι το ποδαράκι εδώ πέρα. Περνάω δηλαδή πάνω από τις 3 αλυσίδες.
Βάζω το βελονάκι μέσα στο ποδαράκι και πλέκω ποδαράκι. Και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο πρώτο ποδαράκι που, της σειράς που είναι οι τρεις αλυσίδες με τις οποίες ξεκινήσαμε τη σειρά. Οι τρεις αυτές αλυσίδες είναι ένα ποδαράκι, οπότε στην τρίτη αλυσίδα επάνω πλέκουμε ένα ποδαράκι. Πλέκω μία αλυσίδα, γυρνάω το πλεκτό μου. Εσείς αν πλέκετε τρεις αλυσίδες θα συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο. Μπορείτε να πλέξετε τρεις αλυσίδες οι οποίες αντιστοιχούν στο πρώτο ποδαράκι, αλλά θα ξεκινήσετε πλέκοντας από το δεύτερο. Οπότε εγώ πλέκω μία αλυσίδα, βάζω το βελονάκι μου στο πρώτο ποδαράκι και πλέκω ένα ποδαράκι. Άλλο ένα ποδαράκι και στο δεύτερο ποδαράκι. Και τώρα θα πλέξουμε 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες. Θα περάσουμε πάνω από τις 3 αλυσίδες εδώ πέρα. 1, 2, 3. Θα περάσουμε πάνω από τα επόμενα 2 ποδαράκια. 1, 2. Και θα βάλω το βελονάκι μου στο τρίτο ποδαράκι. Και θα πλέξω 6 ποδαράκια στη σειρά. Ξεκινώντας από εδώ, από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε πόντο για τους επόμενους 6 πόντους. 1 στο επόμενο πόντο. 2. Οι επόμενοι 2 πόντοι είναι αλυσίδες, οπότε βάζω το βελονάκι μου μέσα σε κάθε μία από τις αλυσίδες. 3. Επόμενος πόντος αλυσίδα. 4. Και στους επόμενους 2 πόντους. 5. 6. Θα πλέξουμε πάλι 5 αλυσίδες. Σε αυτή τη σειρά πλέκουμε πάντα 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Θα περάσουμε επάνω από αυτά εδώ τα 2 ποδαράκια. Και ουσιαστικά στη μέση εδώ πέρα κάπου βάζουμε το βελονάκι μας από κάτω, στη μέση εδώ από τις 7 αλυσίδες, βάζουμε το βελονάκι μας από κάτω και θα πλέξουμε 2 ποδαράκια. 1, 2. Πλέκοντας εδώ τα 2 ποδαράκια ξεκινάμε το ρόμβο από την αρχή το σχέδιο. Θα πλέξουμε πάλι 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. Περνάμε πάνω από τις αλυσίδες εδώ που έχουν μείνει. Περνάμε πάνω και από αυτά εδώ τα 2 ποδαράκια και βάζουμε το βελονάκι μας στο τρίτο και θα πλέξουμε 6 ποδαράκια στη σειρά πάλι, από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε πόντο. 1, στο επόμενο ποδαράκι. 2, στον επόμενο πόντο που είναι αλυσίδα βάζουμε το βελονάκι μας μέσα. 3, στον επόμενο πόντο που είναι πάλι αλυσίδα βάζουμε το βελονάκι μας μέσα. 4, στον επόμενο πόντο. 5, στον επόμενο πόντο. 6, οπότε έτσι φαίνεται το σχέδιό μας στο σημείο αυτό. Πλέκουμε 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Και βάζουμε το βελονάκι μας εδώ στις 7 αλυσίδες. Βάζουμε το βελονάκι μας από κάτω και πλέκουμε 2 ποδαράκια. Για να ξεκινήσει πάλι καινούριο σχέδιο εδώ στις 7 αλυσίδες. 1, 2 ποδαράκια. Πλέκουμε πάλι 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Περνάμε πάνω από τις αλυσίδες που έχουν μείνει. Περνάμε πάνω και από τα 2 πρώτα ποδαράκια. Βάζουμε το βελονάκι μας στο τρίτο και πλέκουμε 6 ποδαράκια στη σειρά. 1, 2, στον επόμενο πόντο που είναι αλυσίδα. 3, στον επόμενο πόντο που είναι αλυσίδα πάλι. 4, στο επόμενο ποδαράκι. 5 και στο επόμενο ποδαράκι. 6. Πλέκουμε πάλι 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Περνάμε πάνω από τα 2 ποδαράκια και εδώ στη μέση κάπου στις 7 αλυσίδες. Πλέκουμε 2 ποδαράκια. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Περνάμε πάνω από τις αλυσίδες που έχουν μείνει πάνω και από τα 2 πρώτα ποδαράκια.
Βάζουμε το βελονάκι μας στο τρίτο και πλέκουμε 6 ποδαράκια στη σειρά. 1 στον επόμενο πόντο. 2 στον επόμενο πόντο που είναι αλυσίδα. 3 στον επόμενο πόντο που είναι αλυσίδα πάλι. 4 στον επόμενο πόντο. 5 και στον επόμενο πόντο. 6. Πλέκουμε πάλι 5 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5. Βάζουμε το βελονάκι μας κάτω από τις 7 αλυσίδες και πλέκουμε 2 ποδαράκια. 1. 2. Πλέκω 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Περνάω πάνω από τις αλυσίδες που έχουν μείνει, πάνω και από τα 2 πρώτα ποδαράκια, βάζω το βελονάκι μου στο τρίτο και θα πλέξω πάλι 6 ποδαράκια στη σειρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και για να κλείσουμε τη σειρά αυτή θα πλέξουμε 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Περνάω επάνω από τα 2 τελευταία ποδαράκια, πάνω και από τις 3 αυτές αλυσίδες και θα πλέξω από ένα ποδαράκι στα τελευταία 2 ποδαράκια. Οπότε, 1 και άλλο ένα στο τελευταίο ποδαράκι, 2. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την τέταρτη σειρά, γιατί έχουμε πλέξει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη. Θα πλέξω αλυσίδα, θα γυρίσω το πλεκτό μου και θα ξεκινήσουμε τώρα τη σειρά πλέκοντας από ένα ποδαράκι στους πρώτους 4 πόντους. Οπότε βάζω το βελονάκι μου στον πρώτο πόντο και πλέκω ποδαράκι. 1. Στον επόμενο πόντο πλέκω ποδαράκι. Στον επόμενο πόντο που είναι αλυσίδα θα πλέξω ένα ποδαράκι. 3 και στον επόμενο πόντο που είναι αλυσίδα πάλι. 4. Πλέκουμε από ένα ποδαράκι στους πρώτους 4 πόντους. Θα πλέξουμε 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Θα περάσουμε πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Θα περάσουμε πάνω από τα πρώτα 2 ποδαράκια, 1, 2, και θα πλέξουμε από ένα ποδαράκι στους επόμενους 2 πόντους. Οπότε, 1, 2. Θα πλέξουμε πάλι 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Θα περάσουμε πάνω από τα επόμενα 2 ποδαράκια. Θα περάσουμε πάνω από τις πρώτες 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Θα βάλουμε το βελονάκι μας μέσα στην τέταρτη αλυσίδα και θα πλέξουμε τώρα 6 ποδαράκια στη σειρά. 1, στην επόμενη αλυσίδα. 2, στον επόμενο πόντο που είναι ποδαράκι. 3, στον επόμενο πόντο. 4, στον επόμενο πόντο που είναι αλυσίδα. 5 και στον επόμενο πόντο. 6. Εδώ δηλαδή ξεκινάει πάλι το σχέδιο από την αρχή. Στο 1 τελειώνει ο ρόμβος και μετά ξεκινάει πάλι από την αρχή. Πλέκουμε 5 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες. Περνάμε πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, πάνω και από τα πρώτα 2 ποδαράκια, 1, 2, βάζουμε το βελονάκι μας στο τρίτο και θα πλέξουμε από ένα ποδαράκι στους επόμενους 2 πόντους. Ο πρώτος πόντος είναι αυτός που πλέκουμε τώρα, 1, και άλλο ένα ποδαράκι στον επόμενο πόντο, 2. 5 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5.
Περνάμε πάνω από τα επόμενα 2 ποδαράκια. Περνάμε πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Βάζουμε το βελονάκι μας στην τέταρτη. Και θα πλέξουμε 6 ποδαράκια στη σειρά. Οπότε, 1. Στην επόμενο πόντο που είναι αλυσίδα. 2 στον επόμενο πόντο, 3 στον επόμενο πόντο, 4 στον επόμενο πόντο που είναι αλυσίδα, 5 και στον επόμενο πόντο, 6, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Περνάω πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Περνάω επάνω από τα επόμενα 2 ποδαράκια, 1, 2. Βάζω το βελονάκι μου στο τρίτο ποδαράκι και θα πλέξουμε 2 ποδαράκια στη σειρά. 1 και στον επόμενο πόντο, 2. Έτσι φαίνεται το πλεκτό μας σε αυτό το σημείο. Πλέκουμε 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Περνάμε πάνω από τα επόμενα 2 ποδαράκια. Περνάμε πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Βάζουμε το βελονάκι μας στην τέταρτη. Και θα πλέξουμε 6 ποδαράκια στη σειρά πάλι. 1 στον επόμενο πόντο που είναι αλυσίδα. 2 στον επόμενο πόντο. 3 στον επόμενο πόντο. 4 στον επόμενο πόντο. 5 και στον επόμενο πόντο, 6, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες, περνάμε πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, περνάμε πάνω από τις επόμενες, από τα επόμενα 2 ποδαράκια, βάζουμε το βελονάκι μας στο τρίτο και θα πλέξουμε 2 ποδαράκια στη σειρά, 1 και άλλο ένα ποδαράκι στον επόμενο πόντο, 2, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες. Περνάμε πάνω από τα επόμενα 2 ποδαράκια. Περνάμε πάνω από τις πρώτες 3 αλυσίδες. Βάζουμε το βελονάκι μας στην τέταρτη. Και θα πλέξουμε 6 ποδαράκια στη σειρά. 1. 2. 3. Στον επόμενο πόντο. 4 στον επόμενο πόντο, 5 και στον επόμενο πόντο, 6. Πλέκουμε 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. Περνάμε πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, πάνω από τα 2 πρώτα ποδαράκια πάμε στο τρίτο και θα πλέξουμε 2 ποδαράκια στη σειρά, 1 και άλλο 1, 2. Πλέκουμε 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα και θα περάσουμε πάνω από τα επόμενα 2 ποδαράκια, θα περάσουμε πάνω από τις πρώτες 3 αλυσίδες, θα βάλουμε το βελονάκι μας στην τέταρτη και έτσι όπως ξεκινήσαμε τη σειρά, έτσι και θα την ολοκληρώσουμε με 4 ποδαράκια στη σειρά. Ένα στον επόμενο πόντο. 2 στον επόμενο πόντο, 3 και στον επόμενο πόντο, 4 που είναι και ο τελευταίος πόντος. Έτσι φαίνεται σε αυτό το σημείο το πλεκτό μας, ολοκληρώσαμε και την τέταρτη σειρά. Οπότε, εδώ τελειώνουμε το σχέδιο, το μοτίβο και εδώ ξαναξεκινάει από την αρχή. Εδώ το τελειώνουμε, εδώ ξαναξεκινάει από την αρχή. Οπότε θα πλέξω αλυσίδα, θα γυρίσω το πλεκτό μου και θα ξεκινήσουμε την πέμπτη σειρά, όπου θα βάλουμε και θα πλέξουμε, θα βάλουμε το βελονάκι μας στο πρώτο ποδαράκι και θα πλέξουμε από έναν πόντο μέσα σε κάθε πόντο, για τους πρώτους, 6 πόντους, από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε πόντο. 1 στον επόμενο πόντο, 2 στον επόμενο
3 στον επόμενο πόντο, 4 και στους επόμενους 2 πόντους που είναι αλυσίδες. Στον επόμενο πόντο, 5 και στον επόμενο πόντο, 6. Τώρα θα πλέξουμε 7 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θα περάσουμε πάνω από αυτές εδώ τις 3 αλυσίδες, θα περάσουμε πάνω από τα 2 ποδαράκια πάνω, εδώ δεν πλέκουμε τίποτα άλλο γιατί τελείωσε το μοτίβο εδώ, τελείωσε το σχέδιο. Θα περάσουμε πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, θα βάλουμε το βελονάκι μας στην τέταρτη αλυσίδα και θα πλέξουμε 4 ποδαράκια στη σειρά. 1 στον επόμενο πόντο που είναι και αλυσίδα, 2 στον επόμενο πόντο, 3 και στον επόμενο πόντο, 4. 2 αλυσίδες στον αέρα, θα αφήσουμε τους επόμενους 2 πόντους, θα βάλουμε το βελονάκι μας στον τρίτο και θα πλέξουμε 4 ποδαράκια στη σειρά πάλι, 1, 2, 3, 4. Θα πλέξουμε πάλι 7 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θα περάσουμε πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, θα περάσουμε πάνω από τα επόμενα 2 ποδαράκια, εδώ το τελειώσαμε το μοτίβο. Θα περάσουμε πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Θα βάλουμε το βελονάκι μας στην τέταρτη αλυσίδα και θα πλέξουμε 4 ποδαράκια στη σειρά. 1 στον επόμενο πόντο, 2 στον επόμενο πόντο, 3 στον επόμενο πόντο, 4, πλέκουμε 2 αλυσίδες, 1, 2, αφήνουμε τους επόμενους 2 πόντους, βάζουμε το βελονάκι μας στον τρίτο και θα πλέξουμε πάλι 4 ποδαράκια στη σειρά. 1, 2, στον επόμενο πόντο που είναι και αλυσίδα, 3 και στον επόμενο πόντο, 4. Θα πλέξουμε πάλι 7 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Περνάμε πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Περνάμε πάνω από τα επόμενα 2 ποδαράκια, εδώ το τελειώσαμε το μοτίβο. Περνάμε πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Βάζουμε το βελονάκι μας στην τέταρτη και πλέκουμε 4 ποδαράκια στη σειρά. 1 στον επόμενο πόντο, 2 στον επόμενο πόντο, 3 και στον επόμενο πόντο, 4. Πλέκουμε 2 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2. Περνάμε πάνω από τα επόμενα 2 ποδαράκια, βάζουμε το βελονάκι μας στο τρίτο και θα πλέξουμε πάλι 4 πόντους στη σειρά. 1 στον επόμενο πόντο, 2 στον επόμενο πόντο, 3 και στον επόμενο πόντο, 4. Θα πλέξουμε τώρα πάλι 7 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Περνάμε πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, περνάμε πάνω από τα 2 ποδαράκια και αυτό το μοτίβο το έχουμε τελειώσει. Περνάμε πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Βάζουμε το βελονάκι μας στην τέταρτη και θα πλέξουμε 4 ποδαράκια στη σειρά. 1, 2 στον επόμενο πόντο, 3 και στον επόμενο πόντο, 4. Θα πλέξουμε 2 αλυσίδες στον αέρα,
θα αφήσουμε τους επόμενους 2 πόντους, θα πάμε στον επόμενο που είναι ο τρίτος και θα πλέξουμε πάλι 4 ποδαράκια στη σειρά. 1, 2, στον επόμενο πόντο, 3 και στον επόμενο πόντο, 4. Πλέκουμε πάλι 7 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Περνάμε πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, πάνω από τα επόμενα 2 ποδαράκια και εδώ το έχουμε τελειώσει το μοτίβο. Περνάμε πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, βάζουμε το βελονάκι μας στην τέταρτη και θα πάμε τώρα για να ολοκληρώσουμε τη σειρά με τον ίδιο τρόπο που την ξεκινήσαμε, θα πλέξουμε 6 ποδαράκια στη σειρά. 1, στον επόμενο πόντο. 2, στον επόμενο. 3, στον επόμενο. 4, στον επόμενο. 5, στον επόμενο, που είναι και ο τελευταίος. 6. Οπότε, αυτό που κάνουμε είναι, όταν τελειώνουμε το σχέδιο, πάντα πλέκουμε 7 αλυσίδες από πάνω και πάμε εδώ για να συνεχίσουμε τον επόμενο ρόμβο. Και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι, τη μία πλέκουμε 2 ποδαράκια επάνω στο κενό με τις 7 αλυσίδες, μετά πλέκουμε 6 ποδαράκια στη σειρά, μετά πλέκουμε 4 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 4 ποδαράκια, για να δημιουργήσουμε αυτό εδώ το κενό στη μέση και πιάνουμε πάντα τις 2 πρώτες αλυσίδες, τις 2 τελευταίες από τις συνολικά 5 που πιάνουμε, αλλά μοιάζουν σαν να είναι οι πρώτες όταν βλέπουμε εδώ το σχέδιο. 2 αλυσίδες και 2 ποδαράκια, από πάνω από τα 6 ποδαράκια πιάνουμε τα 2 πρώτα, 2 αλυσίδες, αφήνουμε τα 2 μεσαία ποδαράκια, πιάνουμε τα 2 τελευταία από τα συνολικά 6 και τις 2 πρώτες αλυσίδες από τις συνολικά 5 εδώ πέρα. Και αυτό που θα κάνουμε στην επόμενη σειρά είναι, θα πάμε και θα πλέξουμε τους μεσαίους 6 πόντους, 1, 2, 3, 4 που είναι οι αλυσίδες, και τους 2 επόμενους και μένουν οι 2 πρώτοι και οι 2 τελευταίοι πόντοι, τα 2 πρώτα ποδαράκια και τα 2 τελευταία ποδαράκια, άπλεκτα. Και έτσι θα δημιουργείται ένα σχέδιο σαν ρόμβος, αλλά στη μέση αυτό εδώ μοιάζει λίγο σαν σταυρός κάπως ο τρόπος που δημιουργείται. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα την έκτη σειρά, 1, 2, 3, 4, 5, πάμε να ξεκινήσουμε την έκτη σειρά, αλυσίδα, και θα πάμε τώρα να πλέξουμε από ένα ποδαράκι μέσα στους πρώτους 4 πόντους. 1, 2, 3, 4. Θα πλέξουμε 5 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5. Θα περάσουμε πάνω από τους επόμενους 2 πόντους και ουσιαστικά αυτό που θα κάνουμε είναι, θα βάλουμε το βελονάκι μας κάτω από το κενό με τις 7 αλυσίδες και θα πλέξουμε 2 ποδαράκια και έτσι θα ξεκινήσουμε ένα καινούριο μοτίβο. 1, 2 και βάζουμε το βελονάκι μας κάτω από τις 7 αλυσίδες και πλέκουμε τα 2 ποδαράκια. Πλέκουμε πάλι 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Περνάμε πάνω από τις αλυσίδες εδώ που έχουν μείνει, περνάμε πάνω από τα 2 πρώτα ποδαράκια, βάζουμε το βελονάκι μας στο τρίτο και θα πλέξουμε τώρα 6 πόντους στη σειρά. 1, στον επόμενο πόντο, 2, στους επόμενους 2 πόντους που είναι οι αλυσίδες που πλέκαμε στον αέρα, 3. Τέσσερα, στον επόμενο πόντο, 5
Και στον επόμενο πόντο, 6. Πλέκουμε 5 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5. Περνάμε πάνω από τα τελευταία 2 ποδαράκια και κάπου στη μέση εδώ βάζουμε το βελονάκι μας από κάτω και πλέκουμε 2 ποδαράκια. 1. 2. Τώρα νομίζετε ότι δεν έχει γίνει ακριβώς στη μέση. Πιάνετε τα 2 ποδαράκια και τα τραβάτε λίγο. Πλέκουμε 5 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5. Περνάμε πάνω από τις αλυσίδες που έχουν μείνει. Πάνω και από τα 2 πρώτα ποδαράκια βάζουμε το βελονάκι μας στο τρίτο και θα πλέξουμε 6 ποδαράκια στη σειρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πλέκουμε πάλι 5 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5. Βάζουμε το βελονάκι μας κάτω από τις 7 αλυσίδες και θα πλέξουμε 1, 2 ποδαράκια. Οπότε, όπου πλέκουμε 2 ποδαράκια στις 7 αλυσίδες επάνω, ξεκινάμε καινούριο μοτίβο. 5 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5. Περνάμε πάνω από τις αλυσίδες που έχουν μείνει, πάνω και από τα 2 πρώτα ποδαράκια, βάζουμε το βελονάκι μας στο τρίτο και πλέκουμε 6 ποδαράκια στη σειρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έτσι φαίνεται το πλεκτό μας σε αυτό το σημείο. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Βάζουμε το βελονάκι μας κάτω από τις 7 αλυσίδες και πλέκουμε 2 ποδαράκια. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες. Περνάμε πάνω από τις αλυσίδες που έχουν μείνει. Πάνω από τα 2 πρώτα ποδαράκια βάζουμε το βελονάκι μας στο τρίτο ποδαράκι και θα πλέξουμε 6 ποδαράκια στη σειρά. 1 στον επόμενο πόντο, 2 στον επόμενο πόντο, 3 στον επόμενο πόντο, 4 στον επόμενο πόντο, 5 και στον επόμενο πόντο, 6. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες. Βάζουμε το βελονάκι μας κάτω και από το τελευταίο κενό με 7 αλυσίδες και πλέκουμε 2 ποδαράκια. 1, 2 και 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες. Περνάμε πάνω από τις αλυσίδες που έχουν μείνει, πάνω και από τα 2 πρώτα ποδαράκια. Και έτσι όπως τελειώσαμε, έτσι όπως ξεκινήσαμε τη σειρά, έτσι την τελειώνουμε με 4 ποδαράκια στη σειρά. 1, 2, 3, 4. Αλυσίδα, γυρνάμε το πλεκτό μας. Οπότε, αυτό που θέλω να δούμε σε αυτό το σημείο και θα το ξαναναφέρω και στην επόμενη σειρά είναι ότι όλα τα σχέδια που τελειώνουν, όλοι οι ρόμβοι που τελειώνουν είναι στο ίδιο σημείο και όλοι οι καινούργοι ρόμβοι που ξεκινάνε είναι στο ίδιο σημείο ο ένας με τον άλλον. Πολύ μεγάλη προσοχή να μην μπερδευτούμε, οπότε όποιο σχέδιο ξεκινάει είναι στο ίδιο σημείο, οπότε 2 ποδαράκια, 2 ποδαράκια, 2 ποδαράκια και όποιο μοτίβο τελειώνει είναι στο ίδιο σημείο. Πλέκουμε δηλαδή 6 ποδαράκια στη σειρά στη μέση του σχεδίου εδώ πέρα. Στους 6 μεσαίους πόντους. Το ίδιο κάναμε και εδώ, το ίδιο κάναμε και εδώ, το ίδιο και εδώ κτλ. Οπότε πάμε να πλέξουμε και την τελευταία σειρά που θα δούμε σε βίντεο.
Έχω πλέξει αλυσίδα και θα πάμε να πλέξουμε από ένα ποδαράκι στους πρώτους δύο πόντους. Ένα. Δύο. Θα πλέξουμε 5 αλυσίδες στον αέρα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, 5 αλυσίδες. Θα περάσω επάνω από τα δύο ποδαράκια, επάνω και από τις τρεις πρώτες αλυσίδες, 1, 2, 3. Θα βάλω το βελονάκι μου στην τέταρτη αλυσίδα και θα πλέξω 6 πόντους στη σειρά. 1, στον επόμενο πόντο που είναι αλυσίδα, 2, στον επόμενο πόντο, 3, στον επόμενο πόντο, 4, στον επόμενο πόντο, 5 και στον επόμενο πόντο, 6. Θα πλέξω 5 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5. Θα περάσω επάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, επάνω από τα 2 πρώτα ποδαράκια και θα βάλω το βελονάκι μου στο τρίτο και θα πλέξουμε 2 ποδαράκια στη σειρά. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες. Περνάω πάνω από τα 2 επόμενα ποδαράκια, περνάω πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, βάζω το βελονάκι μου στην τέταρτη και θα πλέξουμε 6 ποδαράκια στη σειρά. 1, 2, 3, 4 στον επόμενο πόντο, 5 και στον επόμενο πόντο, 6. Θα πλέξουμε 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Θα περάσουμε πάνω από τις 3 αλυσίδες, επάνω και από τα 2 πρώτα ποδαράκια. Θα βάλουμε το βελονάκι μας στο τρίτο ποδαράκι και θα πλέξουμε 2 αλυσίδες. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Το σχέδιο μας φαίνεται έτσι σε αυτό το σημείο. Θα περάσουμε πάνω από τα τελευταία 2 ποδαράκια, επάνω από τις 3 πρώτες αλυσίδες, βάζουμε το βελονάκι μας στην τέταρτη και πλέκουμε 6 ποδαράκια στη σειρά. 1, 2, 3, 4, 5 και 6. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Περνάμε πάνω από τις επόμενες 3 αλυσίδες, πάνω από τα 2 πρώτα ποδαράκια, βάζω το βελονάκι μου στο τρίτο ποδαράκι και θα πλέξω 2 ποδαράκια στη σειρά. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Περνάμε πάνω από τα τελευταία 2 ποδαράκια, περνάμε πάνω από τις 3 πρώτες αλυσίδες, βάζουμε το βελονάκι μας στην τέταρτη και πλέκουμε 6 ποδαράκια στη σειρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Περνάμε πάνω από τις 3 πρώτες αλυσίδες, από τις τελευταίες 3 αλυσίδες, επάνω από τα πρώτα 2 ποδαράκια, βάζουμε το βελονάκι μας στο τρίτο και πλέκουμε 2 ποδαράκια στη σειρά. 1, 2. Θα πλέξουμε πάλι 5 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Περνάμε πάνω από τα τελευταία 2 ποδαράκια, επάνω από τις 3 πρώτες αλυσίδες,
Βάζουμε το βελονάκι μας στην τέταρτη και θα πλέξουμε 6 ποδαράκια στη σειρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα πλέξουμε 5 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα. Και έτσι όπως ξεκινήσαμε τη σειρά, με τον ίδιο τρόπο θα την ολοκληρώσουμε. Θα πλέξουμε από ένα ποδαράκι στους τελευταίους 2 πόντους. 1, 2. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε το σχέδιό μας. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το καινούργιο μοτίβο που ξεκινάει, που είναι στη δεύτερη σειρά, όλα τα καινούργια μοτίβο που ξεκινάνε εδώ πέρα, είναι όλα στο ίδιο σημείο. Το μοτίβο που έχει ολοκληρωθεί πλέον, όλα τα μοτίβα εδώ που έχουν ολοκληρωθεί, είναι και αυτά στο ίδιο σημείο. Βλέπουμε ότι αυτό το μοιάζει σαν σταυρός έχει ολοκληρωθεί. 2 ποδαράκια, 6, 4 και 4, 6 ποδαράκια και 2. Ουσιαστικά, αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος να το θυμόμαστε. Βλέπουμε εδώ πέρα. Πάντα όλα τα μοτίβα που ξεκινάνε θα είναι πάντα, πρέπει να είναι πάντα στο ίδιο σημείο, στο ίδιο στάδιο. Οπότε βλέπουμε αυτό που ξεκινάει, έχουμε πλέξει τα 2 ποδαράκια και μετά τα 6. Το επόμενο που ξεκινάει πάλι 2 ποδαράκια 6. Όπως επίσης και οι άκρες του πλεκτού μας θέλουμε να είναι ίδιες, να μοιάζει μία άκρη με την άλλη. Καθώς δημιουργείτε το πλεκτό σας, θα κάνει κάτι σαν σακούλα, λίγο θα ίσως να μαζεύει λίγο στις άκρες, στο μήκος του το πλεκτό. Αλλά αυτό γίνεται λόγω των αλυσίδων που πλέκουμε ενδιάμεσα από κάθε βήμα που κάνουμε. Τώρα, αν θέλετε να πλέξετε σάρπα, ωραίο είναι αυτό εδώ να είναι το συνολικό μήκος, το μάκρος της εσάρπας, οπότε η εσάρπα πρέπει να είναι όσο το άνοιγμα των χεριών μας. Θα πάρουμε μία μεζούρα και θα ανοίξουμε τα χέρια μας και θα μετρήσουμε πόσα εκατοστά είναι. Τόσα εκατοστά πρέπει να είναι η εσάρπα, το ίδιο ισχύει και για το σάλι. Οπότε η αλυσίδα μας θα πρέπει να έχει αυτό το μήκος για να φαίνεται το σχέδιο, όταν φοράμε την εσάρπα μας, να φαίνεται το σχέδιο όπως είναι στη σειρά όπως το βλέπουμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που βλέπετε, μην ξεχνάτε να μας κάνετε like και να γράφετε και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Θα χαρώ πολύ να σας καλωσορίσω και στην ομάδα μου στο Facebook πληκτρολογώντας Kiki Crochet. Επίσης θα βρείτε και το link κάτω από το βίντεο, όπως επίσης να κάνετε like και στη σελίδα και να συνδεθείτε μαζί μας και στο blog αν θέλετε. Και πάλι σας ευχαριστώ. Γεια σας!